nothing stand in our way. Do. Do not. There is no try. Now, fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Η Traveler's Tale ήταν ανέκαθεν εδώ και 30 και πλέον χρόνια ένα στούντιο που δημιουργούσε ως επιτοπλίστων licensed τίτλους. Η στιγμή που καθόρισε την πορεία της ήταν φυσικά η πρώτη της απόπειρα στο σύμπαν του Star Wars το μακρινό πλέον 2005. Και αυτό διότι ήταν η επιλογή της να μεταφέρει το πασίγνωστο franchise του George Lucas αξιοποιώντας την παράτερη επιλογή των LEGO για να τα καταφέρει. Όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια με πολλαπλές απόπειρες σε franchises όπως η Indiana Jones, The Lord of the Rings, Harry Potter και άλλα. Πλέον, εν έτη 2022, η TT Games επιστρέφει στη σειρά που τα ξεκίνησε όλα με το πιο φιλόδοξο project της έως τώρα. Το LEGO Star Wars The Skywalker Saga περιέχει όπως αναμενόταν τις 9 βασικές ταινίες του franchise, κλείνοντας ύπουλα το μάτι στο Rogue One, χωρίς όμως να το περιλαμβάνει. Ο παίκτης θα βρεθεί να παίζει μια πιστή αναπαράσταση και των τριών τριλογιών, βουτώντας στις σημαντικότερες στιγμές τους και ζώντας ξανά κάποιες από τις σκηνές που επηρέασαν την pop κουλτούρα ως ελάχιστες. Η αγάπη για το σύμπαν από τους developers είναι εμφανέστατη, αφού έχει αποδώσει με ακρίβεια τις στιγμές, τους χαρακτήρες και τις τοποθεσίες του γιγαντιαίο franchise. Όλα αυτά βεβαίως είναι διαθισμένα με το απίστευτο χιούμορ του συγκεκριμένου ζάνρα, με την TT Games να έχει εστερνιστεί πλήρως τα δεκάδες memes του ίντερνετ ανά τα χρόνια. Μη σας ξεγελά όμως το LEGO περίβλημα, αφού πρόκειται για το Star Wars παιχνίδι που όλοι οι φανατικοί επιζητούσαμε εδώ και χρόνια. Βεβαίως, ο τίτλος αποτελεί περισσότερο ένα love letter για τους fans και δεν πρόκειται να βγάλει ιδιαίτερο νόημα για κάποιον που δεν έχει επαφή. Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι τρέχει κάποιες από τις ταινίες λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο και παρότι προφανώς δεν περιμέναμε να μάθουμε το Star Wars μέσα από ένα LEGO παιχνίδι, σίγουρα θα θέλαμε λίγο περισσότερο The Empire Strikes Back ή κάπως πιο κομβική συμμετοχή στον πόλεμο των κλόνων κατά το Attack of the Clones. Το κυρίως campaign απαιτεί από τον παίχτη το διόλευκα ταφρόνιτο ποσό των 15 ωρών για την ολοκλήρωσή του, με την κάθε ταινία να αποτελείται από 5 επίπεδα. Παρότι τα 45 επίπεδα ακούγονται αρκετά, κατά την ταπεινή μας άποψη χωρούσαν κάποια ακόμα. Μη σκάτε όμως, καθώς το επιπλέον περιεχόμενο είναι άπλετο και ο παίκτης μπορεί να αφιερώσει δεκάδες ώρες στο παιχνίδι. Εν αρχή έχουμε 140 sidequests, διάσπαρτα στους 20 περίπου διαθέσιμους πλανήτες, τα οποία βέβαια αποτελούν μικρά fetch quests, ως σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την εξερεύνηση κάθε γωνιάς της εκάστοτε πίστας. Έπειτα, για όσους αρέσκονται στα collectathlon, οι 300 και πλέον χαρακτήρες, τα δεκάδες οχήματα και οι ατελείωτοι κρύσταλλοι θα τους ικανοποιήσουν. Όλα τα παραπάνω αποκτώνται και εκτός του main campaign, χάρη στο Galaxy Free Play, που επιτρέπει στον παίκτη να επισκεφτεί κάθε διαθέσιμο πλανήτη με όποιον χαρακτήρα επιθυμεί, αρκεί φυσικά να το έχει ξεκλειδώσει. Δεν λείπει βεβαίως η εξερεύνηση του διαστήματος γύρω από τους πλανήτες και οι αντίστοιχες αποστολές. Το gameplay του παιχνιδιού μοιάζει και ταυτόχρονα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από όσα παιχνίδια LEGO προηγήθηκαν. Ο βασικός πυρήνας της μάχης και της επίλυσης γρίφων είναι ο ίδιος, αν και προφανώς έχει εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό τόσο στο combat σώμα με σώμα, όσο και στη μάχη με όπλα από απόσταση. Παράλληλα όμως έχουμε πλειάδα άλλων συστημάτων, όπως μάχες και καταδιώξεις με οχήματα, τόσο στο διάστημα όσο και στο έδαφος, στη μάχη του Endor επί παραδείγματι, γρίφους και άλλα. Η μεγαλύτερη ίσως ευχάριστη έκπληξη είναι τα boss fights, με τον καθένα από αυτά να έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει και τις μάχες με φωτόσπαθα να αποτελούν highlight. Δυστυχώς, το παιχνίδι δεν παρουσιάζει την παραμικρή πρόκληση για έναν ενήλικο gamer και παρότι εντάξει γνωρίζουμε τι παίζουμε, υπάρχουν στιγμές που λίγη επιπλέον πρόκληση θα έκανε τη διαφορά. Σίγουρα το γεγονός ότι ο τίτλος απευθύνεται και σε αρκετά νεαρότερο κοινό δένει εν μέρει τα χέρια του developers. Η έλλειψη πρόκλησης καθιστά την ύπραξη των skill trees περιττή, αφού όλο το παιχνίδι βγαίνει χωρίς κανένα επιπρόσθετο skill, ενώ ο Γράφων θυμήθηκε την ύπαρξή τους αφού είχε ολοκληρώσει την πρώτη τριλογία. Τέλος, το co-op είναι σίγουρα ο ενδεδειγμένος τρόπος να βιώσετε το Skywalker Saga και αν έχετε κάποιο φίλο θα το προτείναμε. Δυστυχώς η μόνη επιλογή είναι το couch co-op με το online να απουσιάζει πλήρως, κάτι που σίγουρα θα θέλαμε να δούμε να προσθέτεται μελλοντικά. Στο οπτικοακουστικό κομμάτι, το παιχνίδι τα πηγαίνει περίφημα. Τα γραφικά του τίτλου θυμίζουν τεράστιες παραγωγές και ουδεμία σχέση έχουν με αυτό που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους για τα LEGO. Σίγουρα τα μοντέλα των χαρακτήρων περιορίζονται αφού διατηρούν τη LEGO υπόστασή τους, όμως ακόμη και αυτά είναι πολύ λεπτομερέστατα από το παρελθόν. Αυτά που πραγματικά λάμπουν είναι τα περιβάλλοντα, αφού όλα δείχνουν εξαιρετικά σε γη και διάστημα, με τον κάθε πλανήτη να έχει τη δική του χρωματική παλέτα και το δικό του μοναδικό στυλ.
Η τεχνική απόδοση του παιχνιδιού παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα, εκτός των cutscenes, στα οποία το frame rate είναι αισθητά περιορισμένο. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η επιλογή των developers σε λέω κινηματογραφικότητας, όμως η μετάβαση από gameplay σε cutscene ξενίζει ελαφρώς. Ηχητικά, το φανταστικό license score του John Williams δίνει άψογα κάθε σκηνή και παρέχει το απόλυτο immersion για τον παίχτη. Τα εξαιρετικά ηχητικά εφέ, ιδίως στους πυροβολισμούς των blasters και στο χειρισμό των lightsabers, αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτά των ταινιών. Στα των voiceovers έχουμε μια μίξη νέων ηθοποιών, καθώς και ηθοποιών που συμμετείχαν στο animated Clone Wars, και το τελικό αποτέλεσμα είναι άκρως ικανοποιητικό. Κάποιες μικρές παραφωνίες ανάμεσα στους εκατοντάδες χαρακτήρες δεν αρκούν για να βλάψουν το σύνολο. Εν κατακλείδη, το μέλλον των LEGO τίτλων φαντάζει ευίωνο. Η TT Games κατάφερε να προσελκύσει ακόμη και όσους έβλεπαν τα συμπαθή του βλάκια με σκεπτικισμό, προσφέροντας ένα φοβερό διασκεδαστικό παιχνίδι. Δεν χωρά αφιβολία πως οποιοδήποτε φαν του σύμπαντος του Star Wars θα διακρίνει πολλές αρετές στο Skywalker Saga και θα αναπολύσει τις αγαπημένες του στιγμές της αναλογίας. Άλλωστε, το στούντιο φέρνεται με μεγάλη αγάπη στο franchise και παρά κάποιες μικρές αστοχίες σε αφήγηση και gameplay, το τελικό προϊόν σίγουρα ικανοποιεί, κυρίως χάρη στις νέες ιδέες που εμπλουτίζουν το σύνολο. Το εξαιρετικό χιούμορ των LEGO είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα για ένα ήδη ελκυστικό πακέτο. Πρόκειται για το καλύτερο LEGO παιχνίδι που έχουμε δει.